Τα νέα όπως συμβαίνουν όταν συμβαίνουν. 9.84. Κυρίες και κύριοι, καλώς σας. Μεσημέρι ξεκινάει η αναλυτική σας ενημέρωση από τον 9.84. Με αμύωτη ένταση συνεχίζεται η ρωσική επίθεση στην Ουκρανία εν μέσω του νέου γύρου διαπραγματεύσεων των αντιπροσωπεών Ρωσίας και Ουκρανίας. Χιλιάδες οι διαδηλωτές που βγήκαν στους δρόμους μεγάλων πόλεων χθες κατά του πολέμου. Διαδηλώσεις επίσης σε 35 πόλεις της Ρωσικής Ομοσπονδίας, εκατοντάδες ήταν και οι συλληφθέντες. Για πάνω από 800 συλλήψεις κάνουν λόγο ακτιβιστές, για 300 κάνει λόγο το Ρωσικό Υπουργείο Εσωτερικών. Ο Ουκρανικός στρατός ανακοίνωσε τα ξημερώματα ότι τα ρωσικά στρατεύματα προσπαθούν να εδραιώσουν τις θέσεις τους στις περιοχές που έχουν καταλάβει, να διατηρήσουν το ρυθμό της επίθεσής τους και προετοιμάσονται για νέες επιθέσεις 2,5 εβδομάδες αφότου η Ρωσία εισέβαλε στην Ουκρανία. Ο πρόεδρος της χώρας, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, προειδοποίησε τις ρωσικές δυνάμεις ότι θα βρεθούν αντιμέτωπες με μία μάχη μέχρι θανάτου αν προσπαθήσουν να καταλάβουν το Κίεβο. Αν αποφασίσουν να ισοπεδώσουν βομβαρδίζοντας και απλώς να σβήσουν την ιστορία αυτής της περιοχής και να καταστρέψουν όλους εμάς, τότε θα μπουν στο Κίεβο. Αν αυτός είναι ο στόχος τους, ας έρθουν. Όμως θα πρέπει να τα καταφέρουν μόνοι τους να ζήσουν σε αυτή τη γη, δήλωσε ο Ζελένσκι. Ο Υπουργός Εξωτερικών Ντμίτρο Κουλέμπα επέκρινε την Κυριακή την πολιτική της Γερμανίας έναντι της Ρωσίας τις τελευταίες δεκαετίες. Νέος κύκλος επικοινωνίας Μακρόν Μπάιντερ Σελένσκι το Σαββατοκυριακό, όπως ανακοινώθηκε από το Μέγαρο των Ηλυσίων Πεδίων. Κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας, Μακρόν Μπάιντερ συμφωνήθηκε να ενισχυθούν οι κυρώσεις κατά της Ρωσίας, να αυξηθεί βοήθεια στην Ουκρανία και να αναλυθούν όλες οι απαραίτητες πρωτοβουλίες για να υπάρξει κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία. Στην επικοινωνία του με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο πρόεδρος Μακρόν του εξέφρασε εκ νέου την υποστήριξη της Ευρώπης και τον ενημέρωσε για τις αποφάσεις που υιοθετήθηκαν στη Σύνοδο Κορυφής των Βερσελιών. Επικοινωνία σήμερα επίσης του Κυριακού Μητσοτάκη με τον Ουκρανό πρόεδρο, τον οποίο διαβεβαίωσε για την αμέριστη υποστήριξη της ελληνικής κυβέρνησης, την αποστολή βοήθειας και την υποδοχή προσφύγων Ομογενών και Ουκρανών. Συζητήθηκε η δραματική κατάσταση στις περιοχές που διαμένει η ελληνική ομογένεια και η ανάγκη διάνοιξης ανθρωπιστικού διαδρόμου για την ασφαλή έξοδο αλλά και την πρόσβαση του ανθρωπιστικού υλικού. Ο Πρωθυπουργός εκδήλωσε το ενδιαφέρον του για την ασφαλή μετακίνηση του Έλληνα γενικού προξένου στη Μαριούπολη και των λοιπόν εγκλωβισμένων στο κτίριο του ΑΣΕ. Σημείωσε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έστειλε ένα σημαντικό πολιτικό μήνυμα στήριξης από τη Γαλλία την περασμένη εβδομάδα για την ευρωπαϊκή προοπτική της Ουκρανίας. Επίσης τόνισε ότι η πλήρης εφαρμογή των κυρώσεων από το σύνολο εταίρων και συμμάχων θα συνδράμει στην πίεση προς τη ρωσική πλευρά προκειμένου να σταματήσει τις επιθέσεις. Σύμφωνα με το Υπουργείο Άμυνας της Βρετανίας, οι ρωσικές δυνάμεις επιχειρούν να περικυκλώσουν τις ουκρανικές και στο ανατολικό τμήμα της χώρας από δύο πλευρές, βόρεια από το Χάρκοβο και νότια από τη Μαριούπολη. Επιπλέον, όπως αναφέρεται, ο ρωσικός στρατός με διευθύνση από την Κρυμαία επιχειρεί να περικυκλώσει την πόλη Μικολάιβ με απότερο στόχο την Οδυσσό. Η Ρωσία, αν δεν επιτύχει πλήρως αυτά που έχει ως στρατηγικούς στόχους στην Ουκρανία, δεν πρόκειται να αποκλιμακώσει πολύ περισσότερο όταν η Δύση την πιέζει φορτικά σε όλα τα πεδία, την ώρα που η Κίνα επίσης έχει κάθε λόγο σε αυτή τη φάση να βλέπει τις συνέπειες αυτής της πίεσης να υπάρχουν και στις ευρωπαϊκές χώρες, ιδίως στο ενεργειακό και το οικονομικό πεδίο, εκτιμά μιλώντας στον 984 ο καθηγητής γεωπολιτικής Γιώργος Φίλης. Την ίδια ώρα θεωρεί ότι η Τουρκία βάζει νερό στο κρασί της λόγω συγκυριών στις τριβές με όλους τους γείτονές της στην Ανατολική Μεσόγειο. Ελέω τις θέσεις της Δύσης, τις αναθεωρητικές πολιτικές της Ρωσίας στην Ουκρανία. Αλλά αν και επικοινωνιακά εμφανίζεται πιο διαλλακτική, στην ουσία σε τίποτα δεν έχει υποχωρήσει στην παγία τζέτα των προκλητικών διεκδικήσεών της εναντί της Ελλάδας και της Κύπρου. Ο διδάκτορας ολοκληρωμένης περιβαλλοντικής διαχείρισης του Πανεπιστημίου Κρήτης, Βασίλης Λύκος, σε μια συζήτηση εφόλης της ύλης, περιγράφει γιατί κατά τη γνώμη του η επέμβαση της Ρωσίας στην Ουκρανία, τα οικονομικά αντίμετρα της Δύσης και ο έλεγχος ορυκτών πόρων παγκόσμια από την Κίνα επιταχύνουν μια νέα παγκόσμια πραγματικότητα. Όπως λέει, μετά την οικονομική κρίση και την πανδημία μπαίνουμε ιδίως στην Ευρώπη σε ένα ενεργειακό μεσαίωνα που οι συνέπειες του πολέμου επιταχύνουν, ενώ αναδύεται και η επισιτιστική κρίση, ιδίως σε χώρες που η αυτάρκεια στον πρωτογενή τομέα είναι ζητούμενο.
Θετικό το κλίμα στη συνάντηση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Τούρκο Πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, όπως αναφέρουν κυβερνητικές πηγές. Οι δύο άνδρες συμφώνησαν τον Απρίλιο να υπάρξει συζήτηση για τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνη στην Άγκυρα και αν όλα κυλήσουν ομαλά και διατηρηθούν σε ένα καλό επίπεδο οι διμερείς σχέσεις, το φθινόπωρο να πραγματοποιηθεί το ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας των δύο χωρών, κατά πάσα πιθανότητα στη Θεσσαλονίκη. Τηλεφωνικά η ενημέρωση των πολιτικών αρχηγών για τη συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Τούρκο Πρόεδρο μετά την διάγνωσή του ότι είναι θετικός στον κορονοϊό. Ο κύριος Μητσοτάκης έχει αλλάξει πάγια δόγματα της εξωτερικής πολιτικής, δηλώνει σε συνέντευξή του στη Νέα Κρήτη ο τομεάρχης εξωτερικών του ΣΥΡΙΖΑ Γιώργος Κατρούγκαλος. Εγκαταλείπεται η εικόνα της πατρίδας μας ως μιας δύναμης ειρήνης και ήπιας ισχύως. Η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία νομίζω ότι καθιστά απαγορευτική για την Ευρώπη κάθε αφήγηση αναθεωρητισμού. Από την άλλη μεριά, εμείς πρέπει να απαντάμε πάντα συγκροτημένα και με προετοιμασία στις προσπάθειες της Τουρκίας να αλλάξει την ατζέντα με τις δικές της εκτός διεθνούς δικαίου απαιτήσεις, λέει ενδεικτικά. Η οικονομική κατάσταση που προκύπτει μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία και οι βασικές μακροοικονομικές εξελίξεις που επηρεάζουν το δημοσιονομικό σχεδιασμό για το 2023 είναι το βασικό θέμα συζήτησης του Eurogroup, το οποίο ξεκινά σήμερα στις 4 ώρες Ελλάδος στις Βρυξέλλες. Οι Υπουργοί Οικονομικών της Ευρωζώνης θα εξετάσουν την μακροοικονομική κατάσταση που χαρακτηρίζεται από μια συνεχή άνοδο του πληθωρισμού λόγω της αύξησης των τιμών της ενέργειας και από υψηλά επίπεδα αβεβαιότητας που προκαλεί η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Έκτακτο βοήθημα για περίπου 1,2 εκατομμύρια πολίτες ετοιμάζει η κυβέρνηση από τον κρατικό προϋπολογισμό με στόχο να ανακουφίσει έστω και προσωρινά εκατοντάδες χιλιάδες νοικοκυριά που είναι θύματα των ανατιμήσεων. Για την επιταγή ακρίβειας, το επικρατέστερο σενάριο αφορά ένα αντίστοιχο μοντέλο με το δώρο Χριστουγέννων. Στις σκέψεις και η δημιουργία μιας πλατφόρμας στην οποία οι πολίτες θα καταθέτουν τις αποδείξεις από την πληρωμή των καυσίμων, ώστε ανάλογα με τα εισοδηματικά κριτήρια να υπάρξει ένας μηχανισμός επιστροφής, κυρίως στους ευάλωτους. Του φόρου από τα καύσιμα που έχουν πληρώσει προκειμένου να στηριχθούν οικονομικά δύναμη. Την κατάργηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα ζητεί την ίδια ώρα σύσσωμη αντιπολίτευση, ενώ η κυβέρνηση επιμένει ότι όποιες παρεμβάσεις πρέπει να είναι στοχευμένες. Διαβεβαίωσε ότι η κυβέρνηση στηρίζει έμπρακτα και ότι θα συνεχίσει, όπως είπε, να στηρίζει τους αδύναμους υπό το βάρος της ενεργειακής κρίσης και της ανόδου των τιμών. Έδωσε από τα Χανιά, όπου και βρέθηκε, εκπροσωπώντας την κυβέρνηση στις επετειακές εκδηλώσεις για την επανάσταση του Θερίσου το 1905, ο Υπουργός Εσωτερικών Μάκης Βορύδης. Η Ευρώπη βιώνει μια κρίση πιθανώς για πρώτη φορά στην ιστορία της μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Με τέτοια έκταση, είπε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος του Περιφερειακού Επιμελητηριακού Συμβουλίου Βασίλης Κουρκίδης. Θα μπορούσε να χαρακτηριστεί και ως η τέλεια καταιγίδα αυτό που σήμερα καλείται να αντιμετωπίσει η παραγωγή, η μεταποίηση και το εμπόριο του κλάδου των τροφίμων, όσο ανέφερε. Ακρίβεια και ανεργία πλήττουν τα νοικοκυριά. Πρώτη στην ανεργία το νέο νέος 25 ετών η Ελλάδα, σύμφωνα με την έκθεση του ΟΣΑ. Ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Ηρακλείου Στέλιος Βοριάς, μιλώντας στον 984, ζητά την πραγματική στήριξη των πολιτών με πραγματική μέρημνα σε εκείνους που δεν έχουν, όπως και εργασιακές συνθήκες που ανταποκρίνονται στις ανάγκες των εργαζομένων. Αναφέρεται στους απασχολούμενους στον χώρο του τουρισμού, που η πολιτεία τους άφησε εκτός ταμείου ανεργίας για μεγάλο χρονικό διάστημα εξαιτίας της αυλεψίας της, όπως και τα δυσθεώρητα ποσοστά ανεργίας. Σε ό,τι έχει να κάνει με τις αλλαγές που φέρνει ο ΟΑΕΔ και τα κριτήρια παραμονής κάποιου στις λίστες του, προγράμματα κατάρτισης, χρόνος αναζήτησης εργασίας, περιουσιακά και εισοδηματικά κριτήρια, σημειώνει ότι η εκαθάριση θα πρέπει να είχε γίνει προπολού. Είναι οι λίγοι όλοι όσοι εκμεταλλεύονται τον οργανισμό, τους πολλούς πρέπει να στερίξουν, όπως τους φωνάζουμε σε όλους τους τρόπους, λέει ενδεικτικά. Συνολικά 88,5 εκατομμύρια ευρώ θα καταβληθούν σε πάνω από 100.000 δικαιούχους στο πλαίσιο των προγραμματισμένων πληρωμών από τον ΙΕΦΚΑ και τον ΟΑΕΔ κατά τη διάρκεια της εβδομάδας 14 με 18 Μαρτίου. Εντός της ημέρας κατατίθεται στη Βουλή το νομοσχέδιο με τις αλλαγές στο φόρο ακινήτων, τον ΕΜΦΙΑ, ο οποίος από φέτος θα είναι μειωμένος κατά 350 εκατομμύρια ευρώ. Αμέσως μετά θα ξεκινήσει η αντίστροφη μέτρηση για την έκδοση των σχετικών υπουργικών αποφάσεων και διευκρινιστικών εγκυκλίων, ώστε να προχωρήσει η διαδικασία και τα νέα καθαριστικά να είναι έτοιμα μετά το Πάσχα. Απεργούν την Τετάρτη οι οικοδόμοι διεκδικώντας την υπογραφή συλλογικών συμβάσεων εργασίας με ουσιαστικές αυξήσεις σε μεροκάματα και μισθούς μεταξύ άλλων. Από σήμερα, Δευτέρα 14 Μαρτίου, ξεκινά ο δεύτερος γύρος διάθεσης των self-test στα σχολεία. Οι μαθητές όλων των βαθμίδων και οι εκπαιδευτικοί εμβολιασμένοι και
νοσοκομοί θα μπορούν από σήμερα και έως την ερχόμενη 5η 17 Μαρτίου να προμηθευτούν συνολικά 5 self-test προκειμένου να καλύψουν τις ανάγκες ελέγχου των ημερών από 18 Μαρτίου έως και 1 Απριλίου, όπως ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων. 11.986 ήταν χθες τα επιβεβαιωμένα τεστ σε όλη τη χώρα, εκ των οποίων τα 1.178 στην Κρήτη. 137 σήμερα οι ασθενείς στα νοσοκομεία του νησιού. 121 σε κλινικές COVID και 16 σε μονάδες εντατικής θεραπείας, εκ των οποίων 13 είναι διασωληνωμένοι. Οι περισσότεροι ασθενείς νοσηλεύονται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου, ενώ στο Νοσοκομείο Νεάπολης δεν καταγράφεται καμία νοσηλεία. Να δημιουργηθεί παρατηρητήριο οδικής ασφαλείας στην Ανατολική Κρήτη ζητά το Τεχνικό Επιμελητήριο Τμήμα Ανατολικής Κρήτης στη Βουλή η επιστολή του προς τον Υφυπουργό Προστασίας του Πολίτη Ελευθερικού Νόμου από το Χάρη Μαμουλάκη. Συστάθηκε το Ταμείο Μικρών Δανείων Αγροτικής Επιχειρηματικότητας με τη δημοσίευση στην εφημερίδα της κυβέρνησης της κοινής υπουργικής απόφασης που συνυπογράφουν ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Τροφίμων Γιώργος Στήλιος, ο Υφυπουργός Ανάπτυξης Επενδύσεων Ιωάννης Τσακίρης για τη σύσταση του Ταμείου Χαρτοφυλακής με την επωνυμία Ταμείου Μικρών Δανείων Αγροτικής Επιχειρηματικότητας. Η ενεργοποίηση του σημαντικού αυτού χρηματοδοτικού εργαλείου, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του ΙΠΑΤ, θα συμβάλλει ουσιαστικά στην ανάπτυξη του αγροδιατροφικού τομέα της χώρας μας μέσω της διευκόλυνσης της πρόσβασης σε χρηματοδότηση των αγροτών και των μικρών, πολύ μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, του τομέα μεταποίησης γεωργικών προϊόντων σε μια δύσκολη οικονομική συγκυρία. Στο Ταμείο Ανάκαμψης εντάσσονται έργα ανάπλασης και αναβάθμισης 8 εκατομμυρίων ευρώ στο λιμάνι της Χερσονήσου, όπως η ανάπλαση αντιδιαβρωτική προστασία της χερσαίας λιμενικής ζώνης και η προστασία του λιμανιού από την προσάμωση. Οι προκλήσεις είναι μπροστά μας και η αξιοποίηση της δυναμικής της ευρύτερης περιοχής αποτελούν προτεραιότητα της Δημοτικής Αρχής, δηλώνει ο Δήμαρχος Γιάννης Έγκος. Νέο περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας πριν από λίγες μέρες σε δρόμο του Ηρακλείου, 45χρονος άνδρας κατήγγειλε ότι η ενδιαστάση σύζυγός του τον εξέβρισε και κινήθηκε απειλητικά προς το μέρος του, χωρίς όμως να τον τραυματίσει. Ο άνδρας υπέβαλε μήνυση εναντίον της γυναίκας, η οποία αναζητείται στα πλαίσια του αυτοφόρου. 16χρονος μαθητής φέρεται να δέχθηκε επίθεση από ανήλικο σήμερα το πρωί έξω από το πρώτο ΕΠΑΛ με αποτέλεσμα να τραυματιστεί. Ο ανήλικος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, ενώ ο δράστης τράπηκε σε φυγή. Σε έρευνα βρίσκεται η έρευνα της αστυνομίας. 4 ηλεκτρονικές απάτες μελίας 40.000 ευρώ καταγράφονται τις τελευταίες ημέρες στην Κρήτη. Ισχυρές σεισμικές δονήσεις σημειώθηκαν σε Ινδονησία και Φιλιππίνες. Στην Ινδονησία, σεισμική δόνηση 6,7 βαθμών καταγράφηκε στα ανοιχτά της δυτικής ακτής της Σουμάτρα, ενώ στις Φιλιππίνες σεισμός 6,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε σε θαλάσσια περιοχή 110 χιλιόμετρα ανοιχτά της νήσου Λουζόν. Η Συμμαχία της Αριστεράς σημείωσε ιστορική επιτυχία στις βουλευτικές εκλογές που διεξήχθησαν χθες Κυριακή στην Κολομβία, έπειτα από την καταμέτρηση του 93% και πλέον των ψηφοδελτίων. 984. Νέα και σπορτς στην ώρα τους. Σε ρυθμό Ζαλγκίρης κινείται ο Ολυμπιακός, καθώς η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζόκα θα αντιμετωπίσει τους Λιθουανούς για την εξαναβολή σε αναμέτρηση της 19ης αγωνιστικής της EuroLink στις 15 Τρίτου στις 8 το βράδυ. 984. Ο καιρός. Νεφελώδης ο καιρός, άνεμοι από βορειοδυτικές διευθύνσεις στα 5 με 6 μποφόρ έως στους 10 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η αναλυτική σας ενημέρωση από τον 984 στο στούντιο Αγγέλα Δουλγεράκη και Κατερίνα Δασκαλάκη. Καλό μεσημέρι!